θα το κουβεντιάσουμε γιατί το ξέρει καλά το θέμα από τον καθένα. Γιατί είναι για στον χώρο. Το αεροδρόμιο λοιπόν είχε γίνει μια εκτίμηση να γίνει ένα αεροδρόμιο με τις προδιαγραφές κάποιων τεχνητών, κατά την άποψη τη δική μου, είναι προσωπική άποψη, εθεροβάμων. Να θυμηθώ και το Μακαρίτη. Εντάξει. Στην πραγματικότητα λοιπόν, σήμερα υπογράφτηκε, φτιάχτηκε, ήρθαν οι σωστές μελέτες, μίλησαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γνώση με το αντικείμενο και τις δυνατότητες του χώρου και της περιοχής και κάνουν ένα αεροδρόμιο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και της υποδομής μας. Αυτό είναι σωστό. Αυτό λοιπόν έγινε, υπογράφτηκε και το ξέρετε πολύ καλά και είναι μέσα στα τέσσερα στην Ελλάδα. Και να πω και για κάτι άλλο για τους αγρότες που είπαμε, που είναι σημαντικό. Και μιλάμε για την πράσινη, για να αναφερθώ εκεί πέρα στην πράσινη του φίλου μας του Νίκου, που είπε για πράσινη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα εγκρίθηκαν από την κεντρική διοίκηση 500 εκατομμύρια ευρώ για το νερό, για τις εφαλμερώσεις που έχουν οι περιοχές κτλ. Ξέρετε ότι η Λακωνία από τα 500 πήρε τα 100. Τα 95 για τα 100. Ακριβώς. Λοιπόν, η υποδομή αυτή για ποιους φτιάχτηκε, ποια είναι η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής του νομού μας, δεν είναι η περιοχή Σκάλας Λαχιώτη και Ασοπού. Αυτή λοιπόν για αυτούς τους αγρότες σήμερα δεν έχει δημοπραθεί το έργο του Τριλάσσου. Δεν φτιάχνεται της Κελεφίνας το φράγμα. Αυτά δεν είναι έργα υποδομής για τους αγρότες, δεν είναι ουσιαστικά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα 2 ευρώ που είπε ο φίλος μας για το θέμα της αποζημίωσης, αλλά τα έργα τα βασικά για να κρατήσουμε τους νέους στο χώρο μας, να κρατήσουμε τους αγρότες, τους πραγματικούς αγρότες, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό κάποια στιγμή, αυτούς που πρέπει πραγματικά να πάρουν τις βοήθειες που πρέπει να πάρουν. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε από το απλό, καθαρό έργο της υποδομής που μας είχαν ξεχάσει γιατί συνορεύαμε με τη Λακωνία και σήμερα λοιπόν η Λακωνία έχει αλλάξει. Τι ζητάμε λοιπόν? Και εδώ έρχεται η νομαρχική. Εγώ θέλω όμως να περιορίσουμε λιγάκι. Τελειώνω, το πράγμα, αλλά και θέλω και να παρέμβω στο λόγο σου, επειδή την χάνει να είμαι μάχημος δημοσιογράφος και το έχω αποδείξει άλλωστε, εμπράκτος, και επειδή έχω ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα από το 1995 ενεργά πλέον σαν δημοσιογράφος, θέλω να πιστεύω ότι και εσύ το πιστεύεις αυτό που λέω εγώ, που θα πω τώρα, ότι δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ μιλάω για έργο, ποιο μηδενίζουμε? Πρόσεξε. Από το 1974 που πήρατε σαν αφετηρία όλοι σας και εντεύθεν, δεν μπορείς να μου πεις ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Μακαρίτης, δεν έκανε τίποτα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα πω για τον Καραμαλή, δεν έκανε τίποτα. Αλλήμωνο σε αυτό που θα του πει. Να ολοκληρώσω. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτή τη στιγμή και ο Δήμος ο Λεβεντάκης, βάσει των ταγών της εποχής εκείνης, ελευθερώθηκε και μπορεί και είναι. Δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό. Ήταν αναγκαστική συγκυρία. Ταγές. Αυτό δεν λέω. Διεθνείς ταγές που έπρεπε να αναγνωριστούν επισήμως. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ΕΟΚ, τότε. Που υπέγραψε ο Καραμαλής ο ίδιος. Το θέμα λοιπόν τίθεται ως εξής. Μετά έρχεται ο Παπανδρέου. Δεν μπορείς να μου πεις ότι τη δεκαετία του 80 δεν έκανε τίποτα ο Παπανδρέου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το πιστεύεις και εσύ αυτό το πράγμα, ότι δεν έκανε τίποτα. Έκανε. Άλλαξε πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Ήμασταν πάρα πολύ... Με συγχωρείς, ιστορική ανάλυση εγώ δεν ήθελα να κάνω. Όχι, την κάνω. Εντάξει, εγώ, την κάνω. Λοιπόν, κάτσε. Μπορούμε να καθίσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε τι έκανε ο καθένας. Κάτσε. Εδώ ήρθα να καθαρίσουμε τι κάνω. Κάτσε, έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου δημοσιογραφικά. Δεν κάνω λογοκρισία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έκανε αυτά που έκανε και είναι γνωστά, έστω και αν δεν ακολούθησε και μοίρασε τα λεφτά στον Κοσμάκη για να φάει, γιατί τότε πίναγε ο Κοσμάκης. Και τα πληρώνει τώρα με τόκο. Ναι, σωστό αυτό. Αυτό είναι σωστό που λες. Μα είναι σωστό αυτό που λες. Αλλά ταυτόχρονα όμως και ο Κοσμάκης μπόρεσε και φόρεσε ένα καινούριο παντελόνι. Πάει αυτό. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Δεν έκανε τίποτα ο Μητσοτάκης. Εγώ ξέρω τι έκανε. Και ο Μητσοτάκης έκανε. Μετά φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Παπαντρέου για λίγο και μετά Σιμίτης. Δεν έκανε τίποτα ο Σιμίτης. Δηλαδή δεν έφτιαξε τίποτα.
Εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν έκανε τίποτα, γιατί και την ΟΝΕ έβαλε και την Κύπρο έβαλε και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία θέλουν χρήμα. Όλα αυτά και εν συνεχεία ξέρω πολύ καλά από το 95 τουλάχιστον που είμαι μάχημος δημοσιογράφος ότι έχουν ξεκινήσει πολλές μελέτες των σημερινών έργων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γεγονός. Γιατί η Νέα Δημοκρατία Ματσίγκου υπογραφή είναι για όλα αυτά. Τα ξέρω επειδή τα έχω κάνει εγώ ρεπορτάζ και μπορώ να βρω και τις κασέτες της εποχής εκείνης γιατί τα φυλάω όλα. Και αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορεί ένα κόμμα μεταξύ των δυο σας, οι μόνοι που μπορεί να φωνάζουν οι άλλοι δύο, μεταξύ των δυο σας ότι δεν έκανε τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Έκανε. Το ότι εφήρμοσε όλες αυτές τις μελέτες, τις εκμεταλλεύτηκε και έφερε το χρήμα και έβαλε μπροστά τα 500 εκατομμύρια, τα 10 δισεκατομμύρια και το ένα και το άλλο, εγώ το δέχομαι. Και είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτή. Δεν το συζητάω. Χρειάζεται κότσια για τα οικονομικά. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έκανε τίποτα και οι προηγούμενοι. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι μπορούμε ο ένας να συνεχίζει το έργο του άλλου εποφελία του τόπου μας, εποφελία των κατοίκων μας, εποφελία του αγρότη, του επιχειρηματία, του εργαζόμενου γενικότερα, δεν, του αγρότη. Δεν με άφησε να τελειώσω. Έτσι. Επειδή, λοιπόν, εγώ αυτή την παρένθεση ναι, έκανα και σε ωραία. Ευχαριστώ που με ανέχθηκες. Λέω λοιπόν εγώ, εμείς δεν ζητάμε να συνεχίσει κανένας άλλος το έργο μας. Που είπες πρώτα. Άλλο, ζητάς να το συνεχίσεις. Εμείς ζητάμε να το συνεχίσεις. Ναι, εμείς. Και σωστό γιατί είναι. Γιατί το κάναμε σωστά. Εντάξει. Γιατί είναι αυτό που είναι. Γιατί είναι έργο ουσίας. Από εκεί και πέρα ο Κοσμάκης λοιπόν, θα αποφασίσει. Ο ελληνικός λαός θα το κρίνει. Έτσι. Και ο λακωνικός θα... Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε, να δείξουμε, να αναδείξουμε και να... Τις δικές σας ικανότητες. Να διαφημίσουμε τις προσπάθειες και τον αγώνα των ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν για να γίνουν αυτά τα έργα. Γιατί προσπάθησαν χάνοντας κόπο, κάνοντας, προσφέροντας και την ψυχή τους για να φτάσουμε σήμερα η Λακωνία από 44η, 1η που ήτανε, να έχει φτάσει 17η. Λοιπόν, λέω να τελειώνω. Και το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το κάναμε εμείς, μονάχα με εμάς και τελείωσε η συζήτηση. Όχι. Το πανεπιστήμιο είναι υπογραφή της Μαριέτας της Γιαννάκου, τελεία. Η νοσηλευτική σχολή, τη διαδικασία την έχω παρακολουθήσει. Άλλη τη διαδικασία. Δεν μιλάω για την νοσηλευτική. Εγώ μιλάω πανεπιστήμιο. Σαν πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιακή σχολή. Της Πελοποννήσου. Το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να αντιδικηθώ. Δεν είναι θέμα αντιδικία. Όχι, όχι. Είναι η ιστορική αλήθεια. Τα εγγένεια του Πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο. Η νοσηλευτική. Δεν έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, πού πότε. Η νοσηλευτική, σωστό. Με το συζητάμε. Το πανεπιστήμιο. Αλλά τώρα, το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο στη Σπάρτη, η σχολή. Ο Δεσπότης ευτυχώς και ήταν. Συμφωνούμε. Και έδωσε τις αίθουσες. Συμφωνούμε. Δεν διαφημίσει. Αφού η ελληνική πολιτεία το είδε. Εμείς. Πρώτα. Ναι, εγώ μιλάω για πολιτική βούληση. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Η πολιτική βούληση λοιπόν για τη Λακωνία δεν ήταν δεδομένη. Η πολιτική βούληση λοιπόν στη Λακωνία μας είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε η Νέα Δημοκρατία, μας είχε στο περιθώριο. Και μήπως περισσότερα. Μήπως θέλετε να σας αναφέρω, γιατί έτυχε να είμαι στο νοσοκομείο, στο χώρο μου, που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 1993, το μοναδικό νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα που είχε έτοιμο πρόγραμμα για 200 νέα κρεβάτια, στα 16 που είχαν προταθεί για να πει στο δεύτερο πακέτο, Ντελόρ, ήταν το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ξέρετε που πήγαν τα λεφτά. Τα είδατε. Φύγανε. Πού πήγανε. Χαθήκαν. Ήρθε το Πασόκ τα πήρε. Έχανε μονάχα 800.000. Φτιάξανε τα χειρουργεία. Αυτό λέω. Ρίξανε από τα 5,5 δις που ήταν, ρίξανε 800 εκατομμύρια και φτιάξανε. Όχι καινούριο νοσοκομείο. Μπράβο. Η μελέτη όμως ήταν τόση. Την είχε ξεκινήσει παλιότερα το Πασόκ, την τελειώσαμε εμείς. Και το εγώ δεν παίρνω το μέρος σήμερα, του λοιπόν, Πασόκ δεν μπορούνε... της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώσουμε. Το παίρνω εγώ της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς, άκου, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε. Δεν μηδένισα τίποτα. Γιατί τότε πρέπει να ξαναγυρίσουμε προς τα πίσω, να γυρίσουμε καθένας να... Δύο λεπτά. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Η κρίση μας και οι συγκρίσεις μας γίνονται για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα 6 χρόνια. Μας καταμαρτυρούν ότι δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε όχι, πολλά. Δεν το δέχουμε αυτό. Κάναμε πολλά. Ακούμε το Πασόκ συνέχεια. Κάναμε πολλά. Είναι συγκρίσιμα. Ελάτε να τα συγκρίνουμε. Με όποιον θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει. Είναι καθαρά, φαίνονται
Έτσι όπως το θέτεις. Έτσι το θέτω, μα και καθαρά.